Δηλητηριασμένο πλήρω εμφανίζεται το πολιτικό σκηνικό τη χώρα μετά τι πρωτοφανεί δηλώσει του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο εισαγγελέα προειδοποιεί απειλή δημοσιογράφου και εκδότε που τον κατακρίνουν ότι δεν έκανε τη δουλειά του στο ζήτημα των υποκλοπών με φορολογικού ελέγχου, καλύπτοντα έτσι την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πολλά ήταν σήμερα τα δημοσιεύματα αλλά και οι δηλώσει πολιτικών κατά των λεγόμενων του εισαγγελέα που ευθέω ζητούν την παρέτησή του. Ο Κώστας Βαξεβάνη στο ντοκουμέντο σε άρθρο με τίτλο «Ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου δεν μπορεί να θυμίζει μέλη της Κόζα Νόστρα» αναφέρει πως ο κύριος Ντογιάκος έχει θέσει τον εαυτό του έξω από το πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος της δικαιοσύνης. Ο Ντογιάκος πρέπει να παρετηθεί από εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, εγκληματή απέναντι στην ίδια τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου και πρέπει να ελεγχθεί πειθαρχικά γιατί οι απόψει που εκφράζει δεν υπηρετούν τις δημοκρατικές αρχές. Στο ίδιο μήκο και ο Παύλο Πολάκη, κάνοντα λόγο για χουντική στάση εναντί των μέσων μαζική ενημέρωση που δεν κάθονται φρόνημα, προσθέτοντα πω οι συστάσει του προ τι φορολογικέ αρχέ να διενεργήσουν εκτεταμένου ελέγχου στου εκδότε συγκεκριμένων μέσων μαζική ενημέρωση είναι αντιθεσμικέ. Τέλος, ο Γιάννης Ραγκούσης αναφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς για το ζήτημα, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι για αντίστοιχες κριτικές δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη κατά δικαστικών λειτουργών δεν είχε πάρει αντίστοιχη θέση.